Σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Herping λοιπόν στο Ωραιόκαστρο, φθινόπωρο, λίγο αργά γιατί και λίγο άργησα να έρθω. Σήμερα έχουμε νέους Herper. Ήρθανε λοιπόν από τη Σερβία ο Aleksandar και η Yelena που ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη. Έχουν ξαναέρθει και στην Ελλάδα και άλλες φορές. Και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να ψάξουμε αυτό το μέρος κοντά στη Θεσσαλονίκη που κάθε φορά μας δίνει κάτι. Τώρα φθινόπωρο δεν είναι και τόσο καλή εποχή όπως είναι την άνοιξη. Αλλά πάλι οι θερμοκρασίες είναι μέτριες, βραδιάζει. Άρα θα προλάβουμε μάλλον και ημερόβια και νεκτόβια. Θα δούμε. Ξεκινάμε από εδώ λοιπόν. Λοιπόν, νάτος και ο κοινός βάτραχος, Pelophylax kurtmuelleri, ο βαλτοβάτραχος είναι παντού. Πιάσαμε έναν, επειδή είναι κοινό είδος να το δείτε, μικρό σε ηλικία. Λαδοπράσινο, το τυπικό χρώμα. Βλέπετε μακριά πόδια, μειώδες, κολυμπάει, πηδάει καλά. Μακρόστινο κεφάλι είναι παντού όπου έχει νερά. Τον έχουμε δείξει πολλές φορές και έχει φάει εδώ κάτι. Τώρα φούσκωσε λίγο γιατί φοβήθηκε. Αλλά εδώ έχει ένα έντομο που έχει φάει. Νάτος, κάθεται. Νάτος. Τώρα δεν φεύγει. Μπορείτε να το δείτε. Νάτος. Μικρό. Νάτος και μια μικρή σκολοπέντρα cingulata, σκολόπετρα. Τη βλέπετε. Την κράτησε αρκετά σφιχτά στο χέρι τόση ώρα, δεν επιχείρησε να δαγκώσει. Μικρή είναι γύρω στα 6 εκατοστά. Έτσι. Την είδατε. Να και δύο γυμνοσάλιαντες, λίμαξ κονεμενώσει, λάθος όλα το λέω. Ο κοινός μεγάλος κυλιδωτός γυμνοσάλιαντες, ο ένας είναι μεγάλος, ο άλλος πολύ μεγάλος. Βγήκαν τώρα το βράδυ για να βοσκήσουν. Και μια μεγαφύλουμα εδώ. Τι έχετε που δωρούσα μεγαφύλουμα εκεί. Όλα τα νυχτόβια σπόνδυλα βγήκαν. Ναι, έτσι μια μεγάλη ράχνη που δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν φαίνεται να είναι λύκος και πήγε για να μας φύγει. Λοιπόν, δείτε εδώ. Πρώτη φορά που καταγράφουμε ενήλικη Testudo Hermanni, χελώνα να κοιμάται. Ήταν κάτω από το μουσαμά εδώ, είχε φτιάξει ένα μικρό σκάμα και κοιμόταν κάτω από αυτό για προστασία. Την βγάλαμε τώρα για λίγο γιατί είναι πολύ σπάνια καταγραφή και μετά θα τη βάλουμε εκεί να συνεχίσει να κοιμάται. Θηλυκό, βλέπετε. Λίγο ξύπνησε πριν, τώρα ξαναμαζεύτηκε. Ίσιος κοιλιακός θηρεός. Μικρή ουρά, μικρή περουρέα πλάκα, είναι θηλυκό. Κατούρισε και λίγο γιατί ενοχλήθηκε. Και είναι και σε ανάπτυξη, βλέπετε. Γραμμωτό κέλυφος, γραμμωτή ύφη. Γιατί κάθε φορά που μεγαλώνει, δημιουργεί μια νέα κεράτινη πλάκα, λίγο μεγαλύτερη κάτω από την προηγούμενη και έτσι δημιουργούνται αυτές τις γραμμές. Λίγο σηκωμένες πλάκες στη μέση, αλλά είναι σε φυσικά επίπεδα. Αυτό δεν είναι κάτι το ανησυχητικό όπως όταν βλέπουμε με έντονα σηκωμένες πλάκες. Πολύ ωραία. Και βαριά τώρα που φθινοποριάζει, πρασινίζει ξανά η βλάστηση. Ξανάρχεται το νερό, πίνουν παραπάνω, τρώνε παραπάνω και το βάρος τους αυξάνεται και πάλι. Ετοιμάζονται για το χειμώνα. Ωραία, θα είναι κοντά στα 20 εκατοστά αυτή. Δείτε. Ούτε τραυματισμούς, έχει ούτε τίποτα. Λοιπόν, ώρα να τη βάλουμε ξανά στο σκάμα της και να το δείτε πώς είναι, πώς φωλιάζουν για το βράδυ. Να δείτε, δείτε εδώ. Αυτή εδώ είναι η τρυπούλα της, εδώ το βαθυλωματάκι. Την τοποθετούμε εδώ και κλείνουμε αυτό για να είναι ασφαλής. Και καλό ύπνο. Δείτε και εδώ τι είχε κάτω από μια μικρή πέτρα. Μωρό Testudo Hermanni, νεοσός. Είναι η εποχή τους, τώρα γεννήθηκαν μάλλον πριν από λίγες εβδομάδες. Δείτε πόσο μικρό είναι. Ούτε 3 εκατοστά. Αρκετά δραστήριο, βγάζει τα ποδαράκια του, βγάζει λίγο το κεφαλάκι του. Δείτε από κάτω, έχει εδώ ένα βαθυλωματάκι που είναι ο ομφάλιος λόρας. Εκεί που ήταν συνδεδεμένο με το αυγό. Έβγαλε και την ουρίτσα του. Πάρα πολύ μικρό. Ακόμα έχουν πολύ μαλακό κέλυφος. Και είναι ευάλωτα σε θηρευτές, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή ακόμα και τη μέρα. Όχι μόνο τα κοιμούνται, κρύβονται κάτω από πέτρες. Περπατάει, δείτε. Τώρα σας δείχνει την πλάτη, θα το γυρίσουμε μπροστά. Να το δείτε από όλες τις μεριές. Δείτε και από κάτω. Πολύ όμορφο, πολύ χαριτωμένο. Να το. Και στον το Hermanni μωρό. Να το και ένα σκαθάρι, γένους μπλαπς. Είναι στην οικογένεια του αλευροσκούλικου, τενευριονίδες. Να το, βλέπετε. Κινείται αργά και μυρίζει μια έντονη μυρωδιά, σαν τσιμέντο, σαν εργοτάξιο, σαν βαφές. Και καθαρίζει και τη μύτη, προφανώς. Καλό είναι. Νάτι και μια ράχνη λύκος, μάλλον χόγνα ραντιάτα. Χόγνα ραντιάτα. Τι είναι. Όνει στη πάω. Γούλου σφέντερα, ράχνη λύκος. Νάτι και μια σκολόπετρα που μπαίνει σε μια τρύπα. Τώρα βγήκε. Δυστυχώς, είδαμε την αρχή της ζωής της Hermanni και τώρα βλέπετε το τέλος της. Και δεν φαίνεται και τόσο μεγάλη. Από ό,τι φαίνεται, πέθανε πριν από κανένα μήνα, μπορεί και λίγο λιγότερο, γιατί έχει αδειάσει πια. Απλά είναι ολόκληρη ακόμα. Οι σύνδεσμοί της κρατάνε.
Δεν ξέρουμε από τι, αλλά τα πλακίδια άρχισαν να βγαίνουν. Ήδη έχω βγάλει μερικά. Δεν ήταν και από κάτω. Σιλικό ήταν γι' αυτό. Σιλικό, ναι. Και ακόμα σε ανάπτυξη φαίνεται. Νάτι. Και δεν ξέρουμε τι την έκανε, τι την τραυμάτισε δυστυχώς. Δηλαδή βρήκαμε και άλλη νεκρή αρχές Σεπτεμβρίου. Τι είναι αυτά. Ολόκληρες, έτσι στη μέση του πουθενά. Συνήθως τα ζώα όταν πεθαίνουν δεν πεθαίνουν έτσι εκτεθειμένα. Όταν τρώγονται συνήθως δεν είναι ολόκληρα. Κάτι γίνεται. Σκύλος, τις πειράζει. Ασυνείδητη, φάρμακα. Δεν έχει εδώ εντατικές καλλιέργειες για να έχει φάρμακα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι πολύ περίεργο. Οι βροχές άρχισαν να γεμίζουν τη λίμνη. Βλέπετε το ρήμα υπερχείλισης έχει πλέον νερό. Έχει κουνουπόψαρα μέσα, γκαμπούζια φρύνες και βατράχια Pelophylax κουρτμουελλέρι. Δεν βρίσκουμε κάτι άλλο τώρα. Σήμερα Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022. Χέρπινγκ λοιπόν στα Πλατανάκια, μετά από μία νύχτα καταιγίδας και μετά συνεχιζόμενης βροχής και με λίγο αέρα αλλά ήλιο, πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι. Δεν είναι όπως την άνοιξη, αλλά κάτω από πέτρες, κοντά στο νερό, σίγουρα θα έχει κάτι. Ο καιρός καλυτερεύει, θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για ρεπετά, δεν θέλουν πολύ ζέστη. Για να δούμε λοιπόν, τώρα είμαστε στο δρομάκι που κατεβαίνει προς το αναψυκτήριο στα Πλατανάκια. Και ξεκινάω από εδώ το βίντεο γιατί μπορεί να βρούμε καμιά φορά. Και εδώ βρίσκουμε κάτι, καμιά χελώνα, κάτι. Για να δούμε. Νάτι και μια γκορτζιά εδώ, η άγρια κλαδιά. Για κάποιο λόγο κόλλησα και δεν θυμάμαι καλά την επιστημονική ονομασία, αλλά θα τη γράψω. Με τους καρπούστες. Φτάσαμε λοιπόν στην κύρια γέφυρα του ρέματος εδώ του βαθύλακου, στα Πλατανάκια. Βλέπετε μέσα Mauremys rivulata. Γραμματές νεροχελώνες παντού, όπως πάντα. Είναι και συνηθισμένες στους ανθρώπους, δέχονται και τροφή. Όχι τόσο συνηθισμένες για να τις πιάσεις, πάλι φεύγουν. Έχουμε πάει για να πιάσουμε μερικές, αλλά όσο να σε πλησιάσουν για να φάνε, έρχονται πάρα πολλές, αναπαράγονται εδώ, ζουν εδώ. Είχε και μια τραχέμης σκρίπτα κοκκινομάγουλη από εδώ μέσα. Και καμιά φορά έχει και στικτές νεροχελώνες, Emys orbicularis. Τώρα δεν έχει. Να δείτε μια μεγάλη Emys orbicularis. Στικτή νεροχελώνα, μάλλον θηλυκό. Πάντα έχει λίγες εδώ. Πολύ όμορφες. Πολύ λιγότερες. Να τα παιδάκια δεν τις χελώνες. Τώρα ρίχνουμε τροφή. Ρίχνουμε εδώ super warm. Μεγάλα λευρασκούλικα και τρώνε. Και έχω μαζευτεί, έχω πολύ λίγα, αλλά αυτές μόνο που αντιλήφθηκαν τροφή ήρθαν όλες. Μπήκαμε μέσα στο φράχτη σε ποταμάκι, όλα είναι λασπόδι, βουλιάζουμε, τα βατράχια φύγαν, αλλά παντού έχει ψάθες, τύφαλα τυφόλια. Αυτά τα καλάμια με το περίεργο στάχι, δείτε το πως είναι αυτό. Όλες οι χελώνες μαζεύτηκαν εκεί που τις ταΐζουν, εδώ δεν έχει. Μπορεί να ξαναρθούμε μετά. Νάτι λοιπόν και μια θηλυκή γραμμωτή νεροχελώνα, Mauremys rivulata. Τη βλέπετε στεγνή γιατί λιαζόταν έξω. Δεν έχει ούτε ένα τραύμα. Έχει εδώ ένα χαμήλωμα στο κέλυφος, αλλά νομίζω ότι το έχει και από την άλλη, δεν έχει τίποτα. Η πιο κοινή νεροχελώνα της Ελλάδας ζει σε οποιαδήποτε νερά πραγματικά. Εδώ έχει πολύ βαθιά οργανική λάσπη και η χελώνα αυτή είναι μια χαρά. Βλέπετε είναι μακρόστενη. Μεγάλη ηλικία γιατί οι τρεις τρόπιδες που έχει πάνω η ριβουλάτα όσο μεγαλώνουν κυρίως τα θηλυκά μειώνονται. Είναι προσαρμογή για να αυξάνουν την ταχύτητα. Οι μεγάλες δεν θέλουν τόση ταχύτητα. Έχει μαζευτεί μέσα, συνήθως βγαίνουν αυτές εύκολα. Δείτε πως είναι από κάτω είναι σκούρη, αλλά σιγά σιγά ανοίγει. Όσο μεγαλώνει, ανοίγει. Και από πάνω πιο ανοιχτόχρωμη. Αρκετά σκληρό κέλυφος πλέον. Βλέπετε εδώ πάνω από την ουρά έχει αυτό εδώ το καμπύλωμα. Και εδώ είναι μέσα να δει τώρα ξαναβγαίνει. Νάτι. Για να τη δούμε που θα βγει. Ωραίες δυνατές χελώνες, είναι γύρω στα 20 εκατοστά, μπορεί και λίγο λιγότερο. Συνηθισμένο μέγεθος, έχει κάποιες εδώ τεράστιες. Αλλά τώρα δεν βγαίνει πολύ. Τα αρσενικά σύνδεση είναι μικρότερα. Και γεννάνε αυγά μάλλον εδώ στις όχθες. Γεννά γύρω στα 4 με 6 αυγά 3 φορές το χρόνο. Και τρέφεται με τα πάντα. Μικρή είναι κυρίως κυνηγός μικρών σπονδύλων, μεγάλη τρώει από όλα. Σπόνδυλα, πτώματα. Κάποιες φορές ψάρια, αμφίβια, αν μπορεί να τα πιάσει σπάνια. Φυτά, τροφές από ανθρώπους, τα πάντα. Πάρα πολύ ανθεκτικό είδος, ίσως από τις πιο κοινές μας χελώνες στην Ελλάδα. Και γενικώς μπορεί να βρεθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, σε όλα μας τα νησιά, ακόμα και στην Κρήτη και σε πιο μακρινά νησιά, στην Κύπρο, Τουρκία, Μέση Ανατολή και Νότια Βαλκάνια, κυρίως στις ακτές. Πάρα πολύ ανθεκτικό είδος. Και εκβάλλει συνήθως δίσος μωμόσχο όταν απειλείται αυτή. Δεν έχει βγάλει τίποτα. Δεν έχει φοβηθεί τόσο. Έχει δύο αδένες πάνω από την ουρά που βγάζει, αλλά τώρα δεν έβγαλε. Απλά φοβήθηκε, μπήκε μέσα στο καβούκι. Αυτό είναι το πρόβλημα, θα την βγάλουμε φωτογραφία. Βλέπουμε εδώ αμμώδεις ακτές
Μάλλον εδώ γεννάνε τα αυγά τους. Εκεί είναι ο χελώνες. Και έχει εκεί την αλούδια, βλέπετε, είναι τα χελιάνθος του Μπερός. Να το, και ένα μετάμορφο Pelophylax κουρτμουελλέρι, κοινός βαλτοβάτραχος, είναι παντού. Απλά τα μεγάλα δεν πηγαίνονται εύκολα. Δείτε πόσο μικρό είναι αυτό, είναι γύρω στα 2,5 εκατοστά. Πρόσφατα δηλαδή από γύρινος έγινε βάτραχος και το πιάσαμε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για να έχουμε και ένα Pelophylax. Έτοιμο να φύγει είναι. Να έτσι και μια μικρή πρασινόσαυρα, Lacerta viridis. Αλλά δεν θα μπορούμε να την πιάσουμε, έχουμε να φύγει, αλλά δείτε ότι είναι στη θέση της, είναι σύντου. Δεν πειράχτηκε καθόλου. Και ακόμα δεν έφυγε. Φτάσαμε στο πιο πάνω μέρος του ρέματος. Αυτό το όμορφο και ήσυχο μέρος με το ριάκι που τρέχει γρήγορα. Εδώ ακόμα δεν έχει πολύ λάσπη, είναι πιο πολύ πετρώδες, έχει πιο πολλές βομπίνες. Κάτω από τους πλατάνους είμαστε έξω στη σάια, εδώ τα δέντρα ανακόφτουν τον αέρα. Άλλες τρεις Lacerta viridis, λοιπόν, δύο μικρές και μια μεγάλη που έφυγε. Και ένας Pelophylax μεγάλος που έφυγε. Ελπίζω να βρούμε και άλλα αμφίβια εδώ. Εδώ είναι το πολυκόμπι, εκουιζέ του Μαρβένης, αν θυμάστε. Πλέον έχει μαραθεί. Εδώ είναι. Μάλλον εξαιτίας των καταιγίδων και των πιο χαμηλών θερμοκρασιών που πιάνει εδώ, που είναι λίγο πιο μεγάλο υψόμετρο. Ίσως και από τους χυμάρους, από τις βροχές. Αλλά έτσι γίνεται το χειμώνα κάθε φορά. Τα ριζώματα βέβαια ζουν πάρα πολλά χρόνια μέσα στη γη και την άνοιξη θα ξαναβλαστήσει. Πρώτα θα βγάλει κόνους για την αναπαραγωγή και μετά τους πράσινους βλαστούς. Είναι αρχαίο φυτό, ξεχωριστό. Συγγενικό με τις φτέρες, αλλά πάλι αρκετά απομακρυσμένο. Σε δικό του γένος, δική του οικογένεια, δική του τάξη. Αυτό το γένος έχει 15 είδη, στην Ελλάδα έχουμε 5, αυτό είναι το πιο κοινό. Νάτι και μια μπομπίνα, επιτέλους βρήκαμε μια μπομπίνα βαριεγκάτα και φαίνεται αρκετά μεγάλο. Ίσως και αρσενικό, είναι λίγο πιο κοκκόδες, αλλά δεν είναι σίγουρο. Πήγε να κάνει την άμυνα, τη βαρκούλα, αλλά τώρα δεν την κάνει. Πολύ όμορφα τα αρχάκια, δείτε ότι έχουν καμουφλάζ βοτσάλο από πάνω. Γκριζοπά με μαύρα στίγματα και από κάτω είναι έντονα κίτρινα με μαύρα στίγματα. Και έτσι δείχνει στους εχθρούς ότι είναι τοξικά. Φυσικά, άμα τα πιάσουμε, στο χέρι μας δεν είναι κάτι, είναι για τα ζώα που πάνε να τα φάνε. Και ήδη έχει βγάλει λίγο. Μυρίζει σαν σουσάμι κάπως. Πολύ όμορφα βατράχια, εδώ είναι παντού, αλλά πιο πολύ την άνοιξη. Τώρα είναι πιο κρυμμένα, δεν αναπαράγονται κιόλας. Αναπαράγονται σε μεγάλη περίοδο, άνοιξη, καλοκαίρι. Πάει να κάνει την άμυνα, αλλά δεν την κάνει σίγουρα. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι και καλό για φωτογραφία. Όμορφη μπομπίνα. Νάτι, βγαίνει και στον ήλιο. Ωραίο ζώο. Να το και ένα σημείο που άναψαν παράνομα φωτιά. Για όλο το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου οι υπαίθριες φωτιές είναι παράνομες. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Αλλά δεν καταλαβαίνουν όλοι. Να το και ένα κυκλάμινο. Ξεκίνησε η εποχή τους, ανθίζουν. Είναι μικροί κόνδυλοι μέσα στη γη, βγάζουν φύλλα και τώρα ανθίζουν. Μάλλον είναι το κύκλαμεν γκρέκουμ, πιο κοινό είδος, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έχω και φωτογραφία να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Εδώ στη σκιά των δέντρων. Να το και ένας μικρός τορτιός, Euscorpius γένος. Παλιά ήταν ο Καρπάθικος, τώρα έχει σπάσει σε άλλα είδη. Άρα φτάσαμε επίσημα στο Χορτιάτη. Αυτοί θέλουν πιο ψηλά υψόμετρα, πιο πολύ δροσιά. Και τον βλέπετε πως είναι. Έχει μεγάλες λαγκάνες, εγκομμένες, μικρή ουρά. Και σχεδόν καθόλου δηλητήριο για μας. Δηλαδή πολύ ανίσχυρο. Πολύ λιγότερο από τις μέρες σας. Ένα τίποτα, ένα κίνδυνο. Είναι πολύ κοινά κάτω από πέτρες. Κάτι και μια σαυρούλα εδώ, Lacerta viridis, πρασινόσαυρα. Μικρή, πρόσφατα μάλλον γεννήθηκε και λίγο μεγάλωσε. Μας μπέρδεψε γιατί δεν έχει τις δύο γραμμές που έχει πάνω η μικρή πρασινόσαυρα και από κάτω είναι σχετικά άσπρη. Και έτσι την διαγνώσαμε από τη φωλίδωση στην κροταφική περιοχή του κεφαλιού. Η Viridis έχει λίγες μεγάλες φωλίδες και τη Yelena πολλές μικρές. Αυτή έχει λίγες μεγάλες. Δείτε πόσο μικρό είναι. Μακριά ουρά. Θέλει προσοχή να μην δείξει την ουρά. Και έχει φάει ένα μεγάλο έντομο εδώ στην κοιλιά. Έχει φάει κάτι μεγάλο, είναι χορτάτια σήμερα. Πολύ όμορφη και μικρή. Όταν μεγαλώσει θα γίνει πράσινη. Κάποια θηλυκά δεν γίνονται εντελώς. Αλλά περισσότερες γίνονται όμορφες σμαραγδένιες πράσινες. Δείτε λοιπόν εδώ. Τύχη. Φιδόσαυρα. Ψεουδόπους. Άποδος. Επιστημονική ονομασία. Η μεγαλύτερη σαύρα που έχουμε στην Ευρώπη. Άμυνα. Η μεγαλύτερη και στην οικογένεια των αγκουιδών. Άποδη σαύρα. Έχει δύο πολύ μικρές μυτούλες εδώ πίσω πόδια, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Και όπως φαίνεται είναι αρσενικό, όταν αμείνεται χαλαρώνει και βγαίνουν τα EDP του έξω, δεν ξέρω γιατί. Είναι γύρω στο 1 μέτρο, αρκετά μεγάλη, κάποιες φορές μεγαλώνουν και άλλο. Δείτε πόσο ωραία γυαλίζει στον ήλιο. Δεν είναι φίδι, ξεχωρίζει έντονα από
σαγόνι της είναι ενοποιημένο, η γλώσσα της είναι πιο πλατιά, δεν δαγκώνει σχεδόν ποτέ, μπορώ να την πιάσω. Βλέπετε δαχτυλίδια φωλίδων και από κάτω πολλές μικρές φωλίδες, ενώ το φίδι έχει διαφορετικές χιλιακές φωλίδες και πολύ μακριά ουρά. Γιατί βλέπετε, κυματίζει, αλλά δεν είναι τόσο ευλίγη στην οξαφή. Έχει οστέινες πλάκες, ακούστε τώρα που δεν φυσάει. Έχει καλή θωράκιση και πολύ χαρακτηριστικό αυλάκι στο πλάι του σώματος για να μπορεί να συστέλνεται, να διαστέλνεται, ενώ η ουρά δεν το έχει. Ιδιαίτερο εύρημα για το φθινόπωρο, σχεδόν πάντα τα βρίσκουμε την άνοιξη. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει το καλοκαίρι, κρύβονται σαν να σλάβονται μέσα στη γη, δεν δραστηριοποιούνται και είναι εξαιρετικά σπάνιο να τα βρει σε άλλες εποχές. Δηλαδή, κάποιοι τα βρίσκουν όλες τις εποχές, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Πρέπει να επισκέπτεσαι συχνά ένα μέρος που υπάρχουν, μήπως και τα βρει. Ιδιαίτερο ζώο, δείτε πόσο θωρακισμένο είναι. Η ενήλικη δεν ρίχνει την ουρά της. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι. Τρέφεται με έντομα όπως ακρίδες, γρίλους και διάφορα άλλα που βρίσκει μέσα σε πυκνά χόρτα και με σαλιγκάρια σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό είναι ωφέλιμο ζώο για κήπους. Αν υπάρχουν γύρω-γύρω χόρτα, αλλιώς δεν θα μπορούν να έρθουν φυσικά. Γιατί τρώνε πολλά σαλιγκάρια. Και σπάνια μπορεί να φάνε και αυγά, μικρά ερμετά κλπ. Πολύ γρήγορα όταν είναι μέσα στο χόρτο. Όταν είναι έξω, πολλές φορές υποκαλούν. Γιατί βασίζονται στην άμυνά τους, η θωράκισή τους για να προστατευτούν. Ούτε καν να κάνουν, δεν κάνουν τίποτα. Καμιά φορά χοδεύουν όπως είδατε. Και μυρίζει λίγο σαν φασολάδα. Αυτό. Πάρα πολύ ήσυχες, τις ξεχωρίζετε τα κάτω όπως είναι. Είναι σαύρα, είναι από τα πιο ιδιαίτερα ερπετά που έχουμε. Στα νότια Βαλκάνια, στην Τουρκία και στα βόρεια της Μέσης Ανατολής μπορεί να βρεθεί και λίγο πιο ανατολικά στην Ευρώπη. Αρκετά κοινωνίες, αρκεί να ξέρεις ποια εποχή θα το ψάξεις. Τώρα αυτό το περιμένουμε, είναι εντελώς εκτός εποχής. Αλλά να δροσίζει ο καιρός, μπορεί να βγουν λίγο να φάνε πριν τη χειμερινή ανάρκη. Τέλειο ζώο, δείτε πώς γυαλίζει. Δείτε τον ακόμα μια φορά, πόσο μεγάλο ζώο είναι. Λοιπόν, ο Αλεξάνδρα πρώτη φορά συνάντησε ζωντανό στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα τα είχε βρει σε μαυροφούνιο. Στη Σερβία το είδος αυτό δεν υπάρχει, είναι πιο εσωτερική χώρα, πιο ορεινή. Λοιπόν, τον αφήνουμε να φύγει, βγήκε πολλές φωτογραφίες και θέλω να δείτε πώς απογειώνεται όταν φεύγει. Φεύγω. Τρέχει. Πετάει στα φώτα. Βλέπετε εδώ τώρα έφυγε ο ήλιος, βλέπετε καλύτερα Μαουρέμις ριβουλάτα και ένα ζευγάρι Μαουρέμις ριβουλάτα. Το αρσενικό σε αυτό το είδος αγκώνει το κεφάλι του θελικού όπως τις άβρες. Είναι αρκετά ενεργητικά, δηλαδή σε βγαρώνουν από άνοιξη μέχρι φθινόπωρο, όσο έχει ζέστη. Εδώ λοιπόν τελειώνει αυτή η εξόρμηση. Είχαμε επιτυχία, τουλάχιστον είχαμε μια μεγάλη σαύρα, μια φιδόσαυρα, είχαμε και μικρές. Τα συνηθισμένα είναι κοντά στο νερό. Τώρα ο καιρός φαινομενικά είναι καλύτερος από ό,τι φαίνεται. Αλλά πάλι ο αέρας αναστέλνει λίγο τα φυρία και δεν βγαίνουν. Δεν βρήκαμε φίδι. Την άνοιξα γεμάτα δέρματα. Θυμάστε εδώ είχε και μια οχιά την άνοιξη πάνω στο βουνό. Τίποτα τώρα. Πάτε να δείτε και αν το χέρι του Απριλίου είναι τεράστιο επιτυχία. Το μεγαλύτερο χέρι του έχει τι μεγαλύτερε προβολέ που έχουν κάνει. Αλλά πιστεύω ότι όσο δροσίζει ο καιρό θα βγουν ακόμα λίγο. Βγήκε η φιδόσαυρα που δεν βγαίνει ποτέ το φθινόπωρο. Καλά είμαστε. Αυτά λοιπόν και προσωρινά μάλλον το κλείνουμε εδώ γιατί μάλλον θα ενωθεί με ένα ακόμα, να είναι πιο πλούσιο. Πιστεύω ότι δεν σας απογοήτευσε η Ελλάδα, την άνοιξη πρέπει να έρθετε. I hope Greece didn't disappoint you. You should come in spring, it's better. Okay, but it was very nice. Thank you. Okay. Σήμερα Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2022. Συνέχεια του Herping λοιπόν, ξανά στο ίδιο μέρος γιατί φάνηκε να έχει πράγμα. Απλά τότε φυσούσε πολύ και ίσως κάποια μαζεύτηκαν. Αλλά οι θερμοκρασίες έπεσαν. Για να βγει φιδόσαυρα, πάει να πει ότι δρόσησε ο καιρός. Έφυγαν λοιπόν οι Herpers από τη Σερβία τη Δευτέρα. Τώρα είμαστε μόνοι μας εδώ και ο Βασίλης. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Σίγουρα άρχισαν να εμφανίζονται λίγα παραπάνω. Τώρα λίγο μεσημέρι είναι πάλι. Αλλά έχει απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές εδώ. Δηλαδή κάτω από πέτρες σε σκιά έχει κρύο. Μπορεί να έχουν μαζευτεί εκεί για να δροσιστούν. Λοιπόν, μια σημείωση. Αυτή η μαύρη αράχνη στο Ωραιόκαστρο τελικά είναι αράχνη λύκος, είναι γεωλικός αβουλτουόσα. Την έχουμε ξαναβρει τότε, πιο πολύ την άνοιξη. Απλώς αυτή έκανε εντύπωση, ήταν πιο μεγάλη και ήταν φυσικά θηλυκό. Άρα βρέθηκε το είδος εκείνο. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ. Μοιάζει και μια σκολόπεντρα, σκολοπέντρα κιγκουλάτα. Έπεσε μικρή, γιατί μου φεύγει. Έτσι την ξαναπιάσουμε, γιατί είναι λίγο ζωηρή αυτή. Είμαστε πάλι στη γέφυρα. Βλέπετε εδώ τα Μαουρέμις ριβουλάτα έχουν μαζευτεί. Τρία δίνερο χελώνες, η γραμμωτή, η Μαουρέμις και πιο μακριά έχει μια Αμερικάνικη και μια στικτή.
Και έχει και τα ψάρια εδώ, τα κεφαλόπουλα. Δεν είναι το ίδιο με τα κεφαλόπουλα της θάλασσας. Είναι κυπρινοειδή αυτά, είναι σκουάλιους κέφαλος νομίζω. Παλιότερα ήταν λευκίσκους κέφαλος, άρα καλά. Αλλά έχει πολλά σε αυτό το μέρος, γιατί το νερό είναι πιο βαθύ και πιο ήρεμο. Τα μικρά μπορούμε να τα βρούμε και σε πιο ρηχά. Πρέπει να είναι η ίδια στιχτή αυτή. Α, δίπλα μία Μαουρέμις. Κάτω και ένα μικρό πλατανάκι, ούτε ένα μέτρο. Πλάτανος οριεντάλης, εδώ πλάτανος, που ξέρουμε. Κυτρώνουν και μόνα τους λοιπόν. Σε όλο το δρόμο τώρα δεν βρήκαμε τίποτα. Δηλαδή τότε που φυσούσε ήταν καλύτερα. Και τουλάχιστον είχε σαύρες, τώρα δεν είχε τίποτα. Ίσως ήρθαμε και λίγο πιο αργά, έχει ζέστη, αλλά πάλι δεν έχει την ακραία ζέστη. Κάτω από τις πέτρες έχει δροσιά. Είναι φθινόπωρο, δεν αναπαράγονται, δεν έχουν λόγο να κινούνται τόσο μάλλον και κρύβονται πιο καλά. Τα δύο κονοφόρα μικρά μαζί, σαν την εποχή των δεινοσαύρων. Μόνο που κανένας δεινοσαύρος δεν εμφανίστηκε. Λοιπόν, βλέπετε, πευκάκι, αυτό το κοινό πεύκο που είναι παντού, το πίνουν στις μπρούτια και πίσω κέδρος μικρός, άρκευτος, γιουνίπερος οξύκεντρος με τις δυο άσπρες γραμμές στις βελόνες. Το ένα είναι πεύκο, το άλλο είναι κυπαρισοειδές. Και έχει πολλά κεδράκια κάτω, πιο πέρα έχει πάλι πολλά πεύκα σαν το σύγχυσου. Τώρα δεν ξέρω, τα φυτεύουν και ενισχύονται τόσο και είναι τόσο πολλά. Αλλά μειώνουν τη βιοποικιλότητα. Όταν έχει μόνο πεύκα κάπου, δεν είναι καλό περιβάλλον. Είναι ξηρό, οι βελόνες δεν είναι πολύ φιλικές για τα ζώα. Το ρετσίνι είναι τοξικό και δεν έχει τόσο όπως έχει στα δάση πλατύφυλλων ή και με άλλα κονοφορά κυπαρισοειδή. Για παράδειγμα, είναι πιο φιλικά αυτά τα πεύκα. Αλλά παντού, εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη, είναι πεύκο και πρέπει να ψάχνει στις άκρες. Αλλιώς δεν έχει τίποτα. Να έχει και μια μάντιδα εδώ, μάντιδα ρελιγκιώσα, το κοινό αλογάκι της Παναγίας. Θηλυκό από ό,τι φαίνεται, 6 τμήματα έχει, πολύ μικρή όμως. Δηλαδή θα είναι κανένα 4 εκατοστά, 5. Προσπαθεί να πιάσει με τα μπροστινά πόδια, αλλά δεν πιάνει πολύ δυνατά, είναι μικρή. Και βλέπετε, τα φτερά της είναι πολύ κοντά, συνήθως είναι πιο μακριά. Και δεν άλλαξε κέλυφος πρόσφατα, είναι σκληρή, άρα δεν έβγαλε μακριά φτερά. Φαίνεται πολύ παχιά, μάλλον έχει φάει, εκτός αν γεννάει, γιατί αυτό το διάστημα αναπαράγονται και σε λίγο θα πεθάνουν. Θα μείνουν μόνο ως θήκες αυγών το χειμώνα. Και το βλέπετε νομίζω. Και άμα το πιάσω το νιώθω εδώ στην κοιλιά. Κάτι συστέλλεται και διαστέλλεται. Η καρδιά της μάλλον θα είναι. Γιατί είναι σε ένταση τώρα. Η καρδιά των εντόμων είναι στο πάνω μέρος της κοιλιάς. Και σε άλλα αρθρόποδα. Τη βάζω εδώ στο χέρι να τη δείτε. Πριν έτρεχε πολύ. Τώρα δεν κάνει τίποτα. Τα μπροστινά πόδια είναι τα αρπακτικά. Σαρκοφάγω είναι τα αποκλειστικά. Τρώει οτιδήποτε μπορεί να πιάσει. Εδώ έχει πάρα πολλές ακρίδες. Ωραία και λίγο περίεργη συνεμφάνιση σε σχέση με άλλες. Προσοχή, κίνδυνος καταπτώσεων, λέει η πινακίδα. Τώρα τι κατάπτωση είναι, η πολιτισμική. Δείτε πάνω, Άρης, από κάτω ο ΠΑΟΚ, κάνει φυσικά τη δήλωσή του και πίσω πυροβολημένοι. Δες και είμαστε, δεν ξέρω, σε τριτοκοσμική χώρα. Πού να βρούμε ζώα, άμα συμπεριφέρονται έτσι, σκεφτείτε τι άλλο κάνουν. Είναι τεράστιο σαλιγκάρι κατά από μια πέτρα. Αυτά βρήκαμε. Είπαμε ότι δεν έχει αρπετά, δείχνουμε μαλάκια. Χέλιξ λουκόρου, μάλλον το κοινό σαλιγκάρι είναι λίγο πιο μεγάλο. Μήπως είναι το χέλιξ ασπέρσα, θα δούμε. Με το χείλος του εδώ σημαίνει ότι ενηλικιώθηκε. Είναι λίγο αδύνατο. Πάει λίγο μέσα. Δείτε πόσο μεγάλο είναι. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι το κοινό φαγόσιμο είδος. Κάτω από μια πέτρα ήταν κολλημένο. Το αφήσουμε κάπου εκεί κάτω. Όταν αντροσίσει θα ξαναβγεί. Τώρα πήγαμε στο άλλο, το μικρό ριάκι. Αυτό που ξεκινάει από το Χορτιάτη, από τη διαδρομή που πηγαίνουμε εμείς, το οποίο έχει στεγνώσει πάνω. Αφού έχει στεγνώσει πάνω, έχει στεγνώσει κάτω. Είναι εποχιακό τελικά. Είναι πιο μικρό από το άλλο, το ρήμα του Βαθύλακου. Μετά ενώνονται αυτά και συνεχίζουν σε ένα. Άρα εδώ που ψάχναμε μπομπίνες, καβούρια, ράνα νταλματίνα, μάλλον δεν έχει. Μπορεί νταλματίνα να έχει, αλλά είναι κρυμμένο. Και τα καβούρια πιστεύω επειδή είναι μηχερσαία, μπορεί να κρύβονται, αλλά κρύβονται καλά. Είναι λίγο καλοκαίρι. Σε κάποια πράγματα ακόμα. Δυστυχώς, αλλά έχει πρασινάδα, άρχισε να πρασινίζουν. Δεν θα ήταν απίθανο να έχει καμιά σάβρα έξω τουλάχιστον κάτι έχει τέτοιο, αλλά δεν έχει, είναι σαν χειμώνα. Κρύβονται, δεν ξέρουμε γιατί. Είναι χειμώνα. Λοιπόν, να το και το πρώτο ερπετό στο χέρι, τελικά. Μια μικρή πρασινόσαυρα, Lacerta viridis. Βλέπετε, γεννήθηκε τώρα, αλλά λίγο μεγάλωσε. Δεν είναι όπως η προηγούμενη που ήταν ακόμα πιο μικρή. Και αυτή έχει φάει, αλλά λίγο. Βλέπουμε από πάνω το λαδοκαφέ της χρώμα, ακόμα είναι μικρή, με βουλίτσες, δεν έχει τις δύο γραμμές που έχουν πολλές. Δυνατή όμως, έχει φάει καλά, μεγαλώνει ωραία, παχύ σωματάκι, μεγάλο κεφάλι και μακριά ουρά όπως όλες οι Lacerta
πάνω από δύο φορές το σώμα της. Δηλαδή ολόκληρη θα είναι κανένα 13 εκατοστά, το σώμα της είναι κανένα 5, μαζί με το κεφάλι, τόσο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο μακριά στην πραγματικότητα. Να, την κοινή σαύρα, μία ακόμα μας έφυγε. Αυτή είναι ωραία. Αν δεν φύγει, θα βγει και φωτογραφία. Δείτε την. Από κάτω είναι λαχανή προς άσπρο και είναι μικρή. Να, πήγε να πεταχτεί. Σχεδόν νεοσός, αλλά έχει μεγαλώσει. Όχι, δεν μπορώ να την πω νεοσό. Να, την πρασινόσαυρα. Λοιπόν, ένα είδος που μας έλειψε εδώ και λίγο καιρό. Μπούφο, μπούφο, χωματόφρυνος. Μετάμορφο που λίγο μεγάλωσε. Πήγε στα 2 εκατοστά και αυτός έχει φάει κάτι. Λίγο ενοχλήθηκε, κατούρισε και νομίζω ότι έβγαλε λίγο τοξίνη. Που είναι εξαιρετικά απίθανο ένας χωματόφρυνος να σας βγάλει τοξίνη. Συνήθως ο πράσινος βγάζει. Να το, δείτε πόσο μικρό είναι. Μέσα στα πεσμένα φύλλα. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτό το Herping. Σήμερα ήταν σκέτη αποτυχία. Εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε ότι οι σαύρες και οι φρύρες αναπαράγονται κανονικά. Βρήκαμε μικρά. Είναι ο χελώνες ήταν στο νερό όπως πάντα, αλλά κατά τα άλλα τίποτα. Οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες, αλλά ούτε χερσαία χελώνα έξω. Πόσο μάλλον φίδι, πού να βρει φίδι. Το πιο δύσκολο να βρει είναι γενικώς. Σαν να πήγε κάποιος στην προσωμείωση να πάτησε το κουμπί διαγραφής και να λείπουν. Δηλαδή είναι σαν χειμώνας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θέλει πιο έντονη αναζήτηση τέτοια εποχή, ίσως και σε πιο δροσερά μέρη, ίσως σε μέρη που είναι πιο εύκολο να σηκώσει πράγματα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως δεν είχε πολλά. Ούτε καν πολλά αμφίβια στο νερό. Γενικώς αυτές τις τρεις μέρες είχαν λίγα πράγματα ξεχωριστά και καλά, αλλά σήμερα είχε τα λιγότερα. Από φίδια πάντως δεν σας είπα, αλλά ένα φίδι είχαμε στο Ωραιόκαστρο. Ένα πολύ μικρό νερόφιδο που όμως εξαφανίστηκε αμέσως, μας έφυγε και δεν το δείξαμε. Και το άλλο ούτε ένα. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Συνεχίζουμε φυσικά. Θα δροσίζει τώρα, θα βγαίνουν και άλλα είδη που αγαπάνε πιο πολύ το κρύο. Δεν τελείωσε η χρονιά ακόμα. Απλώς ίσως να τελείωσε όσον αφορά την κλασική αναζήτηση που κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε διαφορετική μάλλον. Αυτά λοιπόν και γεια σας.